Ιδιαίτερος καλή είναι η τουριστική κίνηση στον Δήμο Παγκαίου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Φίλιππο Αναστασιάδη. Όπως τόνισε ο κύριος Αναστασιάδης, η πληρότητα αγγίζει το 80 με 90%, καθώς οι περιοχές του Δήμου Παγκαίου βασίζονται στον οδικό τουρισμό από αρκετούς νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, ο κύριος Αναστασιάδης σημείωσε ότι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής σε σχέση με άλλες είναι ότι αρκετοί είναι οι κάτοικοι που έχουν εξοχικές κατοικίες και έτσι αυτό βοηθά στην ανάπτυξη της περιοχής. Με δεδομένες τις συνθήκες, κύριε Σμιτσέρη, η εικόνα που παρουσιάζει το Παγκαίο, το έχω πει πολλές φορές, είναι ιδιαίτερα καλή αυτή την περίοδο. Δεδομένου και συγκριτικά με άλλες περιοχές, με πολλούς φίλους συναδέλφους δημάρχους που μιλάω, με πολλούς ανθρώπους σε άλλες περιοχές που έχω επαφές και επικοινωνία και μπορούμε να μιλήσουμε. Και λέμε σύμφωνα με τις συνθήκες που υπάρχουν, διότι η υγειονομική κρίση μας έχει προσβάλει σε όλους τους τομείς, κυρίως στην οικονομία, αλλά βέβαια αναπόφευκτα και στο κομμάτι της υγείας βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά, γι' αυτό πρέπει όλοι μας να προσέξουμε. Είναι αυτός ο αόρατος εχθρός, ο κορονοϊός, που όταν χτυπήσει την πόρτα μας, δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι και άγνωστος εχθρός παράλληλα, είναι και αόρατος και άγνωστος. Έχω πει αρκετές φορές ότι το Παγκαίο, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει, δεδομένου ότι είναι σε ένα σημείο που αποτελεί προορισμό για πολλούς νομούς και για τον νομό Καβάλας, τους μόνιμους κατοίκους της Καβάλας, του νομού, της πόλης μάλλον της Καβάλας, αλλά και για την Δράμα και για τις Σέρες και τελευταία πάρα πολύ για την Θεσσαλονίκη. Μιλούμε για μια εκτογραμμή που ξέρετε ότι έχουμε από τον Στριμώνα μέχρι και το παλιό την Ηρακλίτσα, με πάρα πολλές μόνιμες κατοικίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή μας, που αγγίζει τα περσινά τα δεδομένα σε ένα ποσοστό 80-90% σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερσι. Και το έχω πει και άλλη φορά ότι αυτό αποδεικνύεται από τον όγκο των απορριμμάτων. Κάνουμε συνεχώς αποκομιδή οι υπάλληλοι μας στην καθαριότητα με μετρήσιμα στοιχεία τα οποία μετρούμε και εμείς στους χιτά μας, στο ΣΜΑ, αλλά και η ΔΙΑΜΑΘ. Άρα έχουμε συγκεκριμένα μετρήσιμα στοιχεία τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε και είναι τα μοναδικά αδιαφυσβήτητα που μπορούν να δείξουν μια εικόνα του κατά πόσο υπάρχει πληθυσμός σε αυτόν τον χώρο. Δεν λέμε με τίποτα ότι η οικονομία, η τουριστική, η οικονομία που έχει να κάνει με τον τουρισμό μπορεί να αγγίξει τα περσινά ή τα προπέρσινα τα δεδομένα. Διότι κάποιοι το έχουν παρεξηγήσει. Άλλο το να έχεις επισκεψιμότητα στην περιοχή και άλλο να γίνεται μια κυκλική οικονομία ή να έχεις μια έσοδα, να έχεις περισσότερα σε σχέση με τον κόσμο που έχεις και επισκέπτεται την περιοχή σου. Διότι ο κόσμος μένει στο σπίτι. Ο κόσμος θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Αυτή η κάνει πια τα στοιχειώδη. Ακριβώς, αντί δηλαδή αντί της χαλαρότητας των διακοπών και του καλοκαιριού, ο κόσμος είναι σφιγμένος ακόμα και στις καλοκαιρινές του εξορμίζεις. Είναι δεδομένο, δεν θα πάει στην ταβέρνα, δεν θα πάει εύκολα να πιει το ποτό του και κάποια πράγματα τα οποία όλοι κάναμε προσωπικά αλλά και οικογενειακά σίγουρα δεν τα κάνουμε. Άρα αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονομία σίγουρα, στην οικονομία που προκύπτει από τον τουρισμό μας. Ωστόσο, όντως το έχω πει πολλές φορές και ισχύει ότι έρχεται στην περιοχή μας πολλής οδικός τουρισμός, οι οποίοι μένουν στα καταλήματα και οι οποίοι επισκέπτονται τις χιλιάδες εξοχικές κατοικίες που έχουμε, καθώς έρχονται ως φιλοξενούμενοι στους κατόχους των εξοχικών κατοικιών. Άρα αυτό, από την άλλη, δημιουργεί και μια διαφορετική ανάπτυξη, δημιουργεί μια μόχλευση και γενικά ανεβάζει τον τουρισμό στην περιοχή μας, δημιουργεί ένα τουριστικό background ώστε να μπορούμε να λέμε ότι έρχονται νέοι επισκέπτες, νέοι τουρίστες στο Δήμο μας και αυτό θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα, δηλαδή και από το 2021 και μετά, θα φέρει περισσότερα έσοδα και περισσότερη τουριστική ανάπτυξη στον τόπο μας.